ότι όπως έχει σχηματιστεί το περιβάλλον υποστηριχτών και μη του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, είναι ο συντηρητικός, έτσι, από τη μία πλευρά, ο προοδευτικός από την άλλη, με προοδευτική αντίληψη από την άλλη. Θα μπορούσε να κατηγορήσει για συντηρητισμό κανένας στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Κύριε Σοφιανέ, εντυπωσίασε η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, του κ. Κουτσούμπα, για το θέμα? Καταρχάς, δεν ξάφνιασε κανέναν η τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Λέω, δεν ξάφνιασε, κύριε Σοφιανέ. Επιτρέψτε μου, δεν ξάφνιασε κανένα η τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μπορεί να τους ξάφνιασε δυτικά. Και αρνητικά, λέω εγώ. Εγώ δεν είπα για θετικά. Να ξεκινήσω ότι... Βεβαίως. Λοιπόν, λέω, δεν ξάφνιασε. Γιατί ο παρακατήμενος αυτό είπε προηγουμένως. Με την έννοια ότι δεν λέμε κάποιες καινούργιες θέσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει μια συνέπεια σε σχέση με το πώς προσεγγίζει το ζήτημα της γονικής σχέσης. Πώς προσεγγίζει δηλαδή το κρίσιμο θέμα το οποίο βάζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί δεν είναι άλλο πράγμα ο γάμος και άλλο πράγμα η τεκνοθεσία. Ο γάμος οδηγεί στην τεκνοθεσία, είναι η μόνη νομική μορφή. Άρα εκεί βρίσκονται οι δικές μας ενστάσεις, τις οποίες τις παρουσίασε συνοπτικά, θα έλεγα, ο Γενικός Γραμματέας χθες στην Βουλή. Είπατε ότι ο γάμος σημαίνει κατάργηση μητρότητας και πατρότητας. Αυτά, κύριε Σοφιανέ, τα λέει το πιο σκληρό συντηρητικό δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, αυτά, και προσέξτε, η Εκκλησία. Μη βιάζεστε. Και το αυτά, αυτά και πρώτον. Και αυτά, και ο κύριος Βελόπουλος. Αυτά τα λέει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κανονισμός πιστοποιητικό, ευρωπαϊκό πιστοποιητικό γονικής σχέσης, που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο. Αυτό λοιπόν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό γονικής σχέσης αναφέρει γονέας 1, γονέας 2, γονέας 3. Και το κάνει αυτό γιατί μέσω της γονικής μέρημνας που καταργεί το διαχωρισμό φύλου αίρεται, ακυρώνεται η πατρότητα και η μητρότητα. Άρα είστε υπέρμαχοι της πυρηνικής οικογένειας. Αυτό κάνετε λάθος. Όχι. Είμαστε αντίθετοι σε μια λογική που βλέπει τη γυναίκα σαν μέσο αναπαραγωγής και έχει ευθύνες η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά. Τώρα λέμε μέσα για το γάμο, μέσα από τη μονοθεματική ατζέντα την οποία βάζει. Η μητρότητα μένει εκτός μέσα... Ακούστε, τίποτα δεν μένει εκτός. Τίποτα δεν μένει εκτός. Ήδη έχουν περάσει νόμους αυτή η κυβέρνηση που κυριολεκτικά έχει ενισχύσει τη βιομηχανία απαραίτητης μητρότητας με τιμή 20.000 ευρώ και ξέρουμε πολύ καλά ότι ήδη η Ελλάδα είναι χώρα προορισμού για αυτού του είδους την δημιουργία παιδιών. Άρα μιλάμε... Όταν μια οικογένεια απαρτίζεται από δύο γυναίκες ή από δύο άντρες, είναι οικογένεια για το κουκουέ ή όχι? Θα ήθελα λοιπόν να σας πω το εξής, ότι η οικογένεια με τη μορφή τη συγκεκριμένη που έχει, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όμως αυτή τη στιγμή... Είναι οικογένεια. Όμως αυτή τη στιγμή βεβαίως και πρέπει να δεις και αν χρειάζονται και νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες όμως δεν μπορούν να καταργούν αυτό το ουσιαστικό, το κέριο. Γιατί ξέρετε, δεν είναι στο μυαλό μας αυτή η συζήτηση. Σας ξαναλέω. Υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός που ψηφίστηκε και ο οποίος θα γίνει νόμος και ο οποίος ουσιαστικά οδηγεί στην κατάργηση αυτού που αναφέραμε. Πώς θα γίνουν όμως αυτές οι παρεμβάσεις αν δεν περάσουν νόμοι για να αποκατασταθούν αυτές οι αδικίες, κύριε Σοφιανέ? Ποια είναι η πρότασή σας? Υπάρχει δυνατότητα, αν ήθελαν να αντιμετωπίσουν τις αδικίες, να συζητήσουμε ποιες τροπολογίες, ποιες βελτιωτικές τροπολογίες στο υπάρχον νομικό καθεστώς θα αναιρούν, θα αίρουν οποιουσδήποτε κινδύνους για τα παιδιά αυτών των οικογενειών. Το συγκεκριμένο περιπτώσεων. Το ότι είναι περιπτώσει δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σταθούμε πάνω σε αυτά. Όμως το κρίσιμο, ξαναλέω, είναι αυτό. Και σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται, επιτρέψτε μου να βάλουμε το εξής πλευρά. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να γίνεται ο δικαιωματιστής. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να επιβάλλει μια μονοθεματική ατζέντα όταν χτες στην Αθήνα χιλιάδες φοιτητές μαθητές διαδήλωσαν για άλλη μια φορά ότι δεν θα περάσει ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όταν η Ελλάδα αναστενάζει στα σούπερ μάρκετ. Θα περάσει πιο εύκολα, κύριε Σοφιανέ. Δεν θα περάσει. Πολύ πιο εύκολα θα περάσει. Έχει την κυβερνητική πλειοψηφία. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Οι αντιδράσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα γιγαντωθούν. Να είστε σίγουρος.
Ο κόσμος ο οποίος μοχθεί για να περάσει το παιδί του στο πανεπιστήμιο δεν δέχεται να καταργηθεί. Μαζί σας εγώ σε αυτό, αλλά δεν. Ο ενιαίος τρόπος εισαγωγής. Μαζί σας εγώ σε αυτό. Η Ελλάδα αναστενάει στα σούπερ μάρκετ. Μαζί σας εγώ σε αυτό. Κύριε, που πληρώνουμε, κύριε Σοφιανέ, αλλά είναι όλα θέματα συζήτησης. Είναι όλα θέματα συζήτησης. Αυτά τα θέματα ιεραρχεί ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Σε αυτά πρέπει να σταθούμε. Και απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα που τέθηκε, εμείς τοποθετούμαστε από θέση αρχών, γιατί πρέπει να βάλουμε τη συζήτηση μάλιστα πάνω στα πραγματικά γεγονότα. Καταψηφίζουμε, εννοείται, αυτό που έχει παρουσιάσει ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε Πετσέλα, ένα λεπτάκι για να πούμε τι είναι εύστοχο και τι είναι άστοχο. Ήταν αποκαλυπτική. Άστοχο και προσβλητικό. Άστοχο και προσβλητικό. Να μην εκραγεί κανένας. Δηλαδή αυτά που άκουσα προηγουμένως από τον κύριο Σοφιανό, υποτίθεται ακόμα στον προοδευτικό χώρο, τι είναι. Τι είναι αυτά. Ή αυτά που έχετε δεν... ψηφίσει εγώ... το γονέας 1, 2 και 3 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγάπη, το ψηφίσατε. Σοφιανέ, αφήστε την αγάπη, κύριε Ζαχαριάδη. Εδώ συζητάμε και μέσα στο κόμμα σας. Θέλετε και να αντικατασταθεί η έννοια πατέρας, μητέρα από το γονέας 1, γονέας 2, ναι. Γονέας 3. Λοιπόν, θέλετε ναι ή όχι. Εδώ, αυτό εδώ στην πολιτική ζωή. Αυτά είναι τα δικαιώματα. Να μιλήσω. Να μιλήσω. Να συζητάμε συγκεκριμένα. Αυτή είναι η οικογένεια. Μάλιστα, μάλιστα. Και στο Κουκουέ το ξέρουν μάλιστα, και στη Νέα Δημοκρατία μάλιστα, το ξέρουν μάλιστα, και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ το ξέρουμε. Κοιτάξτε τώρα, το να συζητάμε γενικώς για την αγάπη, γενικώς για την αλληλεγγύη, γενικώς για τα δικαιώματα, δεν λέει τίποτα απέναντι σε μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι εδώ δεν αναιρείται το αν θα αγαπάει κάποιος κάτι. Αλλά με ποια λογική, αυτό που δεν ισχύει ούτε στα ετερόφιλα ζευγάρια. Ότι ο σύντροφος του φυσικού γονιού με το γάμο αποκτά γονική σχέση με το παιδί, δεν ισχύει στα ετερόφιλα ζευγάρια. Αυτό πώς θα ισχύει στα ομόφυλα. Αντιλαμβάνεστε ότι η γονική παιδί, σχέση είναι φόρου ζωής σχέση. Δηλαδή είναι δύο άνθρωποι, είναι ακούστε μαζί. Λίγο, ακούστε έχουν λίγο. Ένα παιδί και ακούστε. Θα υποκρινόμαστε ακούστε κύριε Σοφιανέ. Ξαναλέω κύριε Ζαχαριάδη. Δεν το αναγνωρίζουμε. Ξαναλέω κύριε Ζαχαριάδη. Είναι αυτό αγάπη, η αγάπη από την πλευρά της αγάπη, πολιτείας η αγάπη, να πεθάνει ο ένας και οι άλλοι να είναι δύο άγνωστοι. Αυτά ξέρετε ότι δεν ισχύουν. Ότι υπάρχει δυνατότητα. Κύριε δεν υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει. Το θέμα όμως είναι άλλο. Αυτή τη στιγμή θα οδηγηθούμε σε μια λογική που απ' τη μια θα βλέπει τη γυναίκα σαν αναπαραγωγική μηχανή. Ποιος το λέει άλλη, αυτό. Αν επιλέγει η γυναίκα. Δεν είναι όλα κεφάλαια και εργασία, κύριε Ζοβιανέ. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αυτό το λέει. Και από την άλλη τη λογική ότι δεν υπάρχει φύλο, υπάρχει ρευστότητα φύλου, υπάρχει κοινωνικό φύλο, υπάρχει όητο. Αυτή η λογική. Αυτή η λογική λοιπόν. Αυτή η λογική. Αυτή η λογική. Μονοθεματική, οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στο όνομα των δικαιωμάτων να περνάει την αντιλαϊκή ψηλέλαμπα. Αυτή η πολιτική είναι. Ψάξτε να δείτε η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό γονικής σχέσης, ποιοι την ψήφισαν από τους ευρωβουλευτές. Ψάξτε να δείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.